Η επίφυση λοιπόν είναι μία από τις μεγαλύτερες συγκαλύψεις στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι ένας μικρός ενδοκρινής αδένας του σώματος που σχηματικά θυμίζει κουκουνάρι. Λόγος τον οποίο η θεία ελληνική γλώσσα το ονόμασε και κονάριον και πρόκειται για τη μόνη περιοχή του σώματος που διαθέτει τη φωτοευαίσθητα κύτταρα, δίνοντας τις προηγμένες ικανότητες. Προσέξτε το αυτό, φωτοευαίσθητα κύτταρα. Αυτή την φωτοευαισθησία που λαμβάνουν ως σήματα τα φώτα, το φως, τις φωτεινές εκλάμψεις που διαχέονται στο ηλιακό σύστημα από τον ήλιο την περίοδο αυτή. Η επίφυση λοιπόν έχει το μέγεθος περίπου ενός μπιζελιού, βρίσκεται τοποθετημένη σε κάποιον θύλακα ανάμεσα στα ημισφαίρια του εγκεφάλου και οι λειτουργίες της είναι πάρα πολύ σημαντικές ως προς την μεγάλη επιρροή που έχουν σε πολλά όργανα και αδένες του σώματος, αλλά και σε πολλές άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος που δυστυχώς ακόμα παραμένουν άγνωστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Το κονάρι ο ενδοκρινής αυτός λοιπόν αδένας, όπως λέγεται, επίφυση, παράγει μία ορμόνη η οποία λέγεται μελατονίνη. Να ξέρετε ότι υπάρχει εσκεμμένα, μάλλον εσκεμμένα από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες μπλοκάρουν ουσιαστικά την επίφυση και την υπόφυση, τη λειτουργία του στο σώμα. Πώς? Αυτό γίνεται με την ασβεστοποίηση αυτών των οργάνων, η οποία επιτυγχάνεται είτε από το νερό, με τη φθορίωση του νερού, είτε από ισχυρά ραδιοσήματα ή άλλου είδους σήματα, είτε από την διατροφή, ποιοι και πώς καταστρέφουν την επίφυσή μας. Αυτό έχει ξεκινήσει από τα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 90, όπου κάποια επιστήμονας ονομαζόμενη Jennifer Luke έκανε για πρώτη φορά μελέτη για τις επιδράσεις του φθορείου στην επίφυση, καταδεικνύοντας ότι αυτή αποτελεί στόχο για το φθόριο, η επίφυση δηλαδή. Η επίφυση απλά απορρόφησε περισσότερο φθόριο από οποιαδήποτε άλλη ουσία μέσα στο σώμα. Λειτουργήσε σαν μαγνήτης για το φθόριο, το οποίο την ασβεστοποιεί με ευνόητα αποτελέσματα. Από τότε μέχρι σήμερα έρευνες απέδειξαν ότι το φθόριο επιτίθεται στον πιο σημαντικό αδένα του εγκεφάλου μας. Επιβεβαιώνοντας τα πρώτα συμπεράσματα της Dr. Luke. Το φθόριο όμως είναι γνωστό ότι κυριαρχεί στις τροφές, στα αναψυκτικά, στις οδοντόκρεμες, μέχρι και στο πόσιμο νερό. Ακόμα και εδώ, στην Ελλάδα, σε εμάς, το πόσιμο νερό φθοριώνεται και από το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με ειδική διαδικασία, αφού τα φίλτρα νερού δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, για όσους νομίζουν ότι έχουν φίλτρο νερού, το λέω αυτό. Η ουσία για την αυτοίαση ή για την ίαση, αν θέλετε, βρίσκεται μέσα από την ενέργεια που κατεβαίνει. Η ενέργεια αυτή λοιπόν που κατεβαίνει από το σύμπαν, από το διάστημα ουσιαστικά, είναι ελεύθερη και μπορεί οποιοδήποτε να την πάρει και να την χρησιμοποιήσει. Είναι η ενέργεια η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξυπνάει αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ το ανθρώπινο μυαλό και τις λειτουργίες τόσο του εγκεφάλου όσο και της συνείδησης. Αυτό γιατί γίνεται και πώς γίνεται? Αυτό γίνεται μέσα από την ακτινοβολία που λαμβάνουμε από τις ηλιακές καταιγίδες που έρχονται στη γη. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι τον τελευταίο χρόνο, το τελευταίο διάστημα, οι εκλάμψεις του ηλίου είναι αρκετά ισχυρές
με αποτέλεσμα να φτάνουν περισσότερη φωτεινή ενέργεια στη γαία.